Κάλυψαν από ναι, αυτό ναι. Το μικρόφωνο, κύριε. Μάλιστα. Αλήθεια. Για συνεχίστε λοιπόν, κύριε Γιώργο. Πιστεύω όμως ότι πέραν της αρνήσεως αυτής, η Ευρώπη κάποια λύση να δώσει σοβαρά λεφτά στις χώρες που πλήττονται θα βρει. Και εκτιμώ ότι και σήμερα στο Eurogroup θα γίνει ένα βήμα μπρος προς αυτήν την κατεύθυνση. Άρα η Γερμανία επέβαλε την άποψή της, όχι στο ευρωομόλογο. Θα πάμε σε άλλες λύσεις. Δεν είναι θέμα επιβολή. Σας είπα. Χωρίς τη Γερμανία δεν έχει νόημα το ευρωομόλογο. Άρα λοιπόν και η άλλη. Η Γερμανία, να ξέρετε, εκτός όλα τη συζήτηση που κάνουμε έτσι επιδερμικά στην Ελλάδα, που τα λέμε όλα εύκολα, υπάρχει εκτός όλων των άλλων και συνταγματικό ζήτημα σοβαρό. Ακόμα και αν υποτεθεί ότι αύριο έλεγε η κυρία Μέρκελ πάει να βγάλουμε ευρωομόλογο, είναι λίγαν πιθανόν ότι ένας Γερμανός πολίτης που θα προσέφευγε στο ανώτατο συνταγματικό του δικαστήριο στην Καλσρούη θα το ακύρωνε. Από τότε δηλαδή. Γιατί αυτοί έχουν συνταγματική πρόβλεψη. Τι νόημα είχε τότε η κίνηση των 9 που γίναν 11, τι κίνηση είχε? Αν δεν μπορούν η Γερμανία και συνταγματικά, τότε τι ήταν? Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αυτή η συζήτηση για ευρωομόλογο άνοιξε μέσα στη Γερμανία. Είδατε από το σέλιδο της Bild τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, του Scholz, του Schröder, του Πρωθυπουργού της Βάτη Βιντερμπέη κτλ. Άνοιξαν μια συζήτηση για μια σοβαρή οικονομική βοήθεια από τη Γερμανία. Ακόμα άκουσαν και για απευθείας transfer money από τη Γερμανία σε άλλες χώρες. Άρα λοιπόν μπορεί να μην γίνει η λύση να έρθει με τον τρόπο που εμείς αρχικά προτείναμε το ευρωομολόγο, αλλά κάποια λύση με λεφτά θα υπάρξει. Φιλοδοξούμε λοιπόν ότι θα υπάρξουν οι εναλλακτικές λύσεις του ευρωομολόγου, κύριε Γεωργιάδη, ότι θα είναι αρκετά ισχυρές και αρκετά ικανές για να καλύψουν. Σας το λέω με τα βεβαιότητα, θα υπάρξει. Ωραία. Το μα πότε... αυτό είπε να μην υπάρξει ούτε αυτό, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Το πότε... Είπαμε, κύριε Πελέκη, μην είπαμε. Είστε... Όχι, εγώ γίνεται. Είμαι εξ αρχής, έχω πει ότι η Γερμανία θέλει μια Ευρώπη... Θυμίζεται εκείνους τους συμπαθεστάτους κυρίους κυρίου του Muppet Show που ήταν πάνω στο... Αλλά δεν τρέπεστε τώρα, τι είναι αυτό που λέτε? Δεν τρέπεστε. Λοιπόν, δεν τρέπεστε. Το πότε. Δεν τρέπεστε λίγο. Έλα τώρα. Τι είναι αυτά που λέτε? Δεν σε πειράζω τώρα, σταμάτα. Μα με πειράζεις. Εσύ ξέρεις πως ακούγεται τώρα. Σαν να ανταλλάξουμε χαρακτήρα. Σαν ένα τσουτσέκι των Γερμανών. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Σαν ένα τσουτσέκι των Γερμανών. Μα θα βρεθεί. Μα δεν τρέπεσε λίγο. Τι είπατε? Μα δεν τρέπεσε λίγο. Τι είναι αυτό το πράγμα που λέτε? Ούτε μάπε. Σας ρωτούμε. Σας ρωτούμε. Σας ρωτάμε σοβαρά και μας λέτε αυτά τα πράγματα. Πείτε ότι... χιούμορ, κύριε Φελέκη. Σταματήστε να γκρινιάζετε. Σας είπα θα βρεθεί λύση. Μην κάνετε. Τι πάθατε πρωί-πρωί? Εσείς τι πάθατε? Μα τι πάθατε? Κύριε Γεωργιάδη, κάνετε ένα χαρακτηρισμό. Σας τον αντοπέδωσε. Νομίζω ότι ούτε το ένα σωστό ούτε το άλλο. Παρακαλώ πολύ να αποσυρθεί γρήγορα. Και είπα ότι οι Γερμανοί διαφωνούν. Αποσύρονται λοιπόν. Αποσύρονται λοιπόν οι χαρακτηρισμοί. Έστε και ο χιούμορ. Λοιπόν, ακατέρωθε. Όχι, κύριε Μπάμπη, είπε ότι αυτό το οποίο κάνανε οι 9 δεν μπορούσε να υλοποιηθεί επειδή υπάρχει συνταγματικό κόλλημα. Δεν θα ήθελα να εξαντλήσουμε τη συζήτηση τώρα σε αυτό. Έχουμε πολλά πράγματα να το ρωτήσουμε. Ούτε εγώ το θέλω. Διότι η συζήτηση των 9.